Σόνοβα ακολουθεί η άλλη μεγάλη της αντίπαλος, η Αλίνα Καμπάεβα, και αμέσως μετά η Θεοδώρα Παλίδου. Έχει βαθμολογηθεί με 26.550 στην μπάλα, 27.400 την υψηλότερη βαθμολογία των αγώνων είχε πάρει η Αλίνα Καμπάεβα σε αυτό το όργανο. Και πάλι η Άννα Μπεσόνοβα από την Ουκρανία. Θα γίνει μεγάλη μάχη και σε ατομικό επίπεδο για να δούμε ποια θα είναι η αθλήτρια που θα κερδίσει αύριο στον τελικό στο σύνθετο ατομικό. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έγινε πέρυσι στην Ριέζα της Γερμανίας είχε θριαμβεύσει. Βέβαια δεν μετήχε η Αλίνα Καμπάεβα λόγω της γνώσης της τιμωρίας και την υπόθεση του ντόπινγκ. Είχε πάρει 3 χρυσά και 1 αρχηρό μετάλλιο. Ήταν τρίτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γρανάδας.